Για να δούμε τον Κλέιτον τώρα και την επιλογή του. Ένα σούτ του Βραζιλιάνου που έχει βάλει 3 γκολ φέτος. Και εντελώς μόνο στο Κλέιτον να κάνει την προσπάθεια. Ναι, και κάλυψε στην μεσαία γραμμή. Κάλυψε κυρίως από τον Σίλβα Τζούνιορ και τον Τάστη. Κότσιος. Κλέιτον. Ωραίες ενέργειες από τον Βραζιλιάνο. Το σούτ του Φωτάκη χλιαρό. Στα χέρια του Δασκαλάκη. Βενετίδης. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Κλέιτον. Λογικά ή ο Βενετίδης θα βγάλει την μπάλα έξω. Όχι, τελικά δεν έχει ακούσει τι έχει συμβεί. Βγάζει την παλιά για τον Αλεξάνδρου και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Καθώς τώρα ζητάει τον λόγο, μάλιστα ο Τζούνιο από τον Βενετίδη. Λέει ο Βενετίδης δεν άκουσα. Ωραία, αλλάζει τώρα ο Αργοτέλης την μπάλα. Άφησε ο Τάσιτς. Γραμμόζης. Ογνιένοβιτς. Γυρίζει προς τα έξω. Γραμμόζης. Σέντρα για τον Τάσιτς. Και διώχνει ο Κοτσόλης, ο οποίος έχει χτυπήσει, ζητάει από το διαιτή να διακόψει το μάτς, αλλά γυρίζει την εστία του τώρα. Στην αρχή ζήτησε από το διαιτή να διακόψει ο Κοτσόλης, αλλά τελικά γύρισε στην εστία του. Κιλιάρας. Η σέντρα του, δύσκολη επέμβαση του Κοτσόλη. Κόρνερ. Ο Κοτσόλης νομίζω ότι έχει πρόβλημα πάντως, για να δούμε. Το σούτ του Σίλβα Τζούνιορ πάνω στο τείχος. Θεοδωρίδης. Χίμπλιγκερ. Αυστριακός βλέπει το Θεοδωρίδη αμέσως ένα σουτ, όχι πολύ δυνατό. Ελέγχει ο Κοτσόλης μπροστά από τον Κορτονούρη. Περνάει μπάλα για τον Ογνιένοβιτς, ευκαιρία για τον Εργοτέλη. Πέρασε η μπάλα παράλληλα με την εστία, δεν μπορούσε βέβαια να προλάβει ο Θεοδωρίδης εκεί. Πάλι ο Φωτάκης, προς τα πίσω ο Τάσιτς εδώ. Κόρνερ. Φωνές για φάουλ από τον πάγκο του Εργοτέλη. Βγήκε προς τα έξω η μπάλα, ζήταγε από την αριστερή πλευρά ο Καλατζής. Πήραν οι παίκτες του Εργοτέλη, Τάσιτς. Ο Γκνένοβιτς με τον Ταμπίζα, κρίσιμη μονομαχία εδώ, Σέρβος απελευθερώνεται. Αλλάζει, ευκαιρία για τον Κιλιάρα, για τον Εργοτέλη. Επέμβαση του Κοτσόλη στην ωραιότερη φάση του αγώνα, στο 50. Έλα τώρα, έλα τώρα, έλα, έλα τώρα. Γκαλίτσιος, με ωραίο στυλ. Βγάζει για τον Κλέιτον, να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Περνάει ανάμεσα από δύο, ευκαιρία για τη Λάρισα, γύρισμα για τον Μπακαγιώκο. Συνεχίζεται η φάση καθώς ο Μπακαγιώκο είδε απλώς την μπάλα να περνάει. Το σουτ από τον Καλατζή πάνω στον Τζούνιορ. Εκπληκτική φάση το 53 για τους Λαρισαίους. Και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει από τη μέση και μπροστά. Είναι εντελώς απομονωμένος ο Γκνένοβιτς. Καλύπτεται εδώ ο Μπακαγιώκο. Κάνει και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 68 με παρέμβαση, λέει ο υπόπτης από αντίπαλό του. Κόρνερ. Κότσιος. Σαρμιέντο. Κεφαλιά. Πάσα Μπακαγιώκο. Συνέχεια στη φάση. Διώχνει ο Δασκαλάκης. Κόρνερ. Στο 78. Κλέιτον εκτελεί. Πέρασε η μπάλα. Κότσιος. Γύρισμα από πλάγια. Έπεσε πάνω του. Και έσωσε την κατάσταση για τον Εργοτέλη. Ο Κεφαλούκος που έχει χτυπήσει έχει παραμείνει εκτός γηπέδου. Η Λάρισα ως τώρα εμφανίζει το γνωστό πρόσωπο. Κλέβει τις εντυπώσεις. Δεν πετυχαίνει γκολ. Δύσκολα πετυχαίνει γκολ. Ο Εργοτέλης στον μεταξύ έχει και αυτός τώρα την ευκαιρία να πιέσει. Το σου του Φραγκουλάκη, βολίδα. Ο Κοτσόλης έδιωξε με γροθιές. Τελευταίο πεντάλεπτο. Μπούντιμιρ περνάει πάρα για τον Τάσιτς. Δοκάρι για τον Εργοτέλη. Διώχνει ο Κοτσόλης στη μεγαλύτερη φάση το παιχνίδι. Χτυπιούνται στο πάγκο του Εργοτέλη για αυτή την ευκαιρία. Κυριακίδης. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα. Σαρμιέντο αλλάζει με τον Κλέιτον. Πάρα πολύ ωραία. Οι παίκτες της Λάρισας αφήνει ο Μπακαγιώκο. Εκπληκτική αντεπίθεση της Λάρισας που βγαίνει τώρα απέναντι από το Δασκαλάκη. Το σούτ από τον Βενετίδη. Η κόντρα από τον Μιλάντιν. Σωτήρια για τον Εργοτέλη. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπαλιά του Καλατζή. Περνάει ο Κλέιτον. Κυνηγάει τη φάση. Έπεσε πάνω του χωρίς αποτελεσματικότητα εκεί ο Χίμπλιγκερ και διόρθωσε ο Κεφαλούκος. Στη συνέχεια έκανε το φάουλο Μπακαγιώκο.